Για μια ακόμα χρονιά, κυρία Υπουργέ, και φέτος, αντί να γίνουν οι μόνιμες προσλήψεις αρχαιονόμων, βιβλιοθηκονόμων για να λειτουργήσει η Εθνική Βιβλιοθήκη, οι δημόσιες βιβλιοθήκες, τα γενικά αρχεία του κράτους, που είναι πολύ κρίσιμα, και μιλώ για τα τελευταία, για την ιστορική μνήμη, για την ιστορική έρευνα, αλίμονο, βλέπουμε ξανά τα ίδια και τα ίδια. Στις θέσεις αυτές να γίνονται αποσπάσεις υπαλλήλων άλλων ειδικοτήτων. Κάθε χρόνο δηλαδή βλέπουμε, γιατί δεν είναι η πρώτη χρονιά φέτος, κάθε χρόνο αποδεικνύεται ότι δεν υπάρχει από καμία κυβέρνηση η πολιτική βούληση για να λυθεί αυτό το ζήτημα. Και όλο και κάτι νέο, αρνητικό βέβαια, πάντα προστίθεται. Φέτος λοιπόν και λίγες μέρες πριν τις ευρωεκλογές, κύριε Πρόεδρε, ανακοινώθηκαν 115 αποσπάσεις εκπαιδευτικών στην Εθνική Βιβλιοθήκη, 112 αποσπάσεις εκπαιδευτικών στις δημόσιες βιβλιοθήκες και 149 αποσπάσεις εκπαιδευτικών στα Γενικά Αρχεία του Κράτους. Όλες για το σχολικό έτος 2024-25. Συνολικά δηλαδή 376 αποσπάσεις εκπαιδευτικών. Είναι ένας αριθμός ο οποίος σιγά σιγά κάθε χρόνο αυξάνεται. Φαίνεται, θα λέγε κανείς ακούγοντάς το αυτό, ότι για την κυβέρνηση οι εκπαιδευτικοί φαίνεται ότι περισσεύουν στα σχολεία, οπότε ας αποσπάσουμε μερικούς σε άλλες θέσεις, για να τους αποσπάτε έτσι με τόση ευκολία σε αλλότριες θέσεις. Την ίδια ώρα όμως, οι απόφοιτοι των τμήματων αρχαιονομίας, βιβλιοθηκονομίας από την Κέρκυρα, το ΠΑΔΑ, εδώ, αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρά προβλήματα επαγγελματικής απορρόφησης και αισθάνονται ότι τους κοροϊδεύεται. Καθώς η στάση αυτή της κυβέρνησης, όπως αντιλαμβάνεστε, στρέφεται ευθέως ενάντια στα επαγγελματικά τους δικαιώματα, αλλά θα προσθέταμε εμείς και σε βάρος της λειτουργίας των ίδιων των βιβλιοθηκών και όλων των υπόλοιπων υπηρεσιών, στις οποίες μπορούν να εργαστούν και οφείλουν να εργάζονται, και γι' αυτό το σκοπό άλλωστε έκαναν αυτές τις σπουδές. Σύμφωνα με τα παραπάνω, σας ρωτάμε για το αν υπάρχει, να μάθουμε κι εμείς, και ποιος είναι τέλος πάντων ο σχεδιασμός της κυβέρνησης, ώστε εξαλείφοντας επιτέλους αυτό το απαράδεκτο καθεστώς των αποσπάσεων υπαλλήλων άλλων ειδικοτήτων, να καλύψετε όλες τις οργανικές θέσεις με προσλήψεις μόνιμων εργαζομένων, επιτέλους βιβλιοθηκονόμων και αρχαιονόμων στην Εθνική Βιβλιοθήκη, στις Δημόσιες Βιβλιοθήκες και στα Γενικά Αρχεία του Κράτους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ τον κύριο Δελή. Κυρία Υπουργέ, έχετε το λόγο για την πρωτολογία σας. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Συμφωνούμε σε κάτι με τον συνάδελφο, ότι πράγματι είναι πολύ σημαντικά και τα Γενικά Αρχεία του Κράτους και η Εθνική Βιβλιοθήκη και οι Δημόσιες Βιβλιοθήκες, και προφανώς μας ενδιαφέρει και οι κτηριακές υποδομές να είναι άριστες και το προσωπικό να είναι επαρκές, σε ό,τι αφορά και να υπάρχουν μόνιμοι διορισμοί, να υπάρχουν μετατάξεις αλλά και αποσπάσεις. Σε ό,τι αφορά την έστασή σας για τους εκπαιδευτικούς, θα σας πω ότι εκεί γίνονται διάφορα μαθήματα φιλαναγνωσίας, ότι γίνονται, επισκέπτονται μαθητές και μαθήτριες. Άρα η εκπαιδευτική είναι απαραίτητη για να εκπληρούνται και αυτή η αποστολή που έχουν τα ιδρύματα αυτά. Τώρα με την άδειά σας θα ανατρέξω στο γραπτό κείμενο, γιατί θα πω αριθμούς και δυστυχώς δεν τους θυμάμαι απ' έξω και μπορεί να κάνω λάθος. Λοιπόν, να πούμε για το θεσμικό πλαίσιο της Εθνικής Βιβλιοθήκης. Ρυθμίζεται από τον νόμο 3149 του 2003 και στελεχώνεται με υπαλλήλους των κλάδων ΠΕ αρχαιονόμων, βιβλιοθηκονόμων και τα ΦΕ βιβλιοθηκονομίας. Οι καλυμμένες θέσεις είναι 32 στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος και 63 στις δημόσιες βιβλιοθήκες. Τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, οι διατάξεις και η λειτουργία ρυθμίζεται από τον νόμο 46-10 του 19 και εκεί στελεχώνεται με υπαλλήλους των κλάδων ΠΕ αρχαιονόμων και βιβλιοθηκονόμων και τα ΦΕ ταξινόμων, και οι καλυμμένες θέσεις είναι 78. Πώς γίνονται οι προσλήψεις? Στον ετήσιο προγραμματισμό των προσλήψεων οι φορείς υποβάλλουν αίτημα για να καλυφθούν οι ανάγκες τους. Το αίτημα αυτό το εγκρίνει το Υπουργείο Παιδείας και απευθύνεται τελικώς στο Υπουργείο Εσωτερικών. Εκδίδεται σχετική εγκριτική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και μετά βγαίνει η προκήρυξη από το ΑΣΕΠ, βγαίνουν οι οριστικοί πίνακες των διοριστέων, κατανέμονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και τέλος γίνεται ο διορισμός των επιτυχώντων. Είναι αυτή η διαδικασία η οποία διασφαλίζει και το αδιάβλητο του διορισμού και τη σειρά εκείνων που θα διοριστούν ή θα προσληφθούν τελικά. Η Επιτροπή Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33 του 2006
Με την απόφαση του στις 16 Εβδόμου του 20 ενέκρινε την κίνηση διαδικασιών πλήρωσης καινών θέσεων μονίμου προσωπικού στις δημόσιες βιβλιοθήκες 8 θέσεις κλάδου ΠΕ βιβλιοθηκονόμων και 6 κλάδου ΤΑΦΕ βιβλιοθηκονόμων. Στα Γενικά Αρχεία του Κράτους 10 θέσεις κλάδου ΠΕ αρχαιονόμων, 2 κλάδου ΤΑΦΕ ταξινόμων. Στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος 4 θέσεις κλάδου ΤΑΦΕ βιβλιοθηκονόμων. Στις 4 Πρώτων του 21, με πράξη του Υπουργού Συμβουλίου εγκρίθηκαν στις δημόσιες βιβλιοθήκες 4 θέσεις κλάδου ΠΕ βιβλιοθηκονόμων, 3 κλάδου ΤΑΦΕ βιβλιοθηκονόμων, στα Γενικά Αρχεία του Κράτους 5 θέσεις κλάδου ΠΕ αρχαιονόμων, στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος 1 θέση κλάδου ΠΕ βιβλιοθηκονόμων. 27/9/22 εγκρίθηκαν στις δημόσιες βιβλιοθήκες 3 θέσεις κλάδου ΠΕ βιβλιοθηκονόμων, 4 κλάδου ΤΑΦΕ της ίδιας ειδικότητας, στα Γενικά Αρχεία του Κράτους 6 θέσεις κλάδου ΠΕ αρχαιονόμων. Ξέρω ότι είναι κουραστικά, αλλά κύριε Πρόεδρε, πρέπει να απαντήσω στην ερώτηση του συναδέλφου με συγκεκριμένα αριθμητικά στοιχεία. 31/10/23 εγκρίθηκαν στις δημόσιες βιβλιοθήκες 1 θέση κλάδου ΠΕ αρχαιονόμων και βιβλιοθηκονόμων, ειδικότητας ΠΕ βιβλιοθηκονόμων, 2 θέσεις κλάδου ειδικότητας ΤΑΦΕ βιβλιοθηκονομίας. Στα Γενικά Αρχεία του Κράτους, 2 θέσεις κλάδου ΠΕ αρχαιονόμων και βιβλιοθηκονόμων, 1 θέση κλάδου ΤΑΦΕ βιβλιοθηκονομίας και στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος 1 θέση κλάδου ΠΕ αρχαιονόμων και βιβλιοθηκονόμων, 2 θέσεις κλάδου ειδικότητας ΤΑΦΕ με την ίδια βιβλιοθηκονομίας και είναι σε εξέλιξη κατά την παρούσα χρονική στιγμή η διαδικασία πλήρωσης των θέσεων. Με τους ίδιους αριθμούς και ίδια βαρετά θα είναι και στη δευτερολογία μου. Ευχαριστώ. Και εμείς ευχαριστούμε, κυρία Υπουργέ, και το λόγο έχει για τη δευτερολογία του ο κύριος Ιωάννης Δελής. Ξέρετε, κυρία Υπουργέ, από όλα όσα είπατε, ουσιαστικό είναι αυτό το τελευταίο που είπατε, ότι βρισκόμαστε στη διαδικασία πλήρωσης των θέσεων. Γιατί η κυβέρνηση μπορεί να εγκρίνει και τίποτα δεν της κοστίζει να εγκρίνει όσες θέσεις νομίζει και θέλει. Αλλά από εκεί και πέρα, μέχρι να καλυφθούν αυτές οι θέσεις, η απόσταση είναι πάρα πολύ μεγάλη και ακόμα αυτές οι θέσεις που έχει εγκρίνει η κυβέρνηση από το 2020 ξεκινήσατε, παραμένουν κενές. Θέλω να θυμίσω εδώ ότι, το γνωρίζετε ασφαλώς κι εσείς, ότι δεν είναι η πρώτη φορά που συζητάμε και μαζί έχουμε συζητήσει ως επίκαιρη ερώτηση το θέμα αυτό. Αποδεικνύει ότι δεν έχει λυθεί το θέμα. Αυτό αποδεικνύει. Και σε μία απάντηση προκατόχουσας του κυρίου Συρίγου, υφυπουργός ήταν ο κύριος Συρίγος, είχε πει ότι κατατέθηκε, η απάντησή του έγινε τον Απρίλιο του 2021, πριν από 3 δηλαδή χρόνια. Μας διαβεβαίωνε τότε ο Υφυπουργός Παιδείας, ο κ. Συρίγος, ότι κατατέθηκε στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας το σχέδιο οργανισμού λειτουργίας της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος. Αυτό μας έλεγε τότε, και ότι αναμένεται η έγκριση του οργανισμού εντός του 2021. Θα θέλαμε μια ενημέρωση τι απέγινε τέλος πάντων αυτός ο οργανισμός και για το πώς προχωράει η πλήρωση των θέσεων. Και όλα όσα είπατε βεβαίως είναι αρκετά διαφωτιστικά. Με αυτά και με αυτά όμως, κυρία Υπουργέ, και για να μην το κουράζουμε πολύ, αποδεικνύεται ότι οι ανάγκες για προσωπικό σε αυτές τις υπηρεσίες, κατά την άποψή μας πολύ κρίσιμες, εμείς τις ιεραρχούμε πολύ υψηλά στα ενδιαφέροντά μας, και η Εθνική Βιβλιοθήκη και οι Δημόσιες Βιβλιοθήκες και τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη για προσωπικό με μόνιμη σχέση εργασίας. Και φυσικά δεν λέμε ότι δεν θα μπορούν να αποσπώνται και κάποιοι εκπαιδευτικοί, γιατί θεωρούμε ότι και η συνεργασία των εκπαιδευτικών κάποιων συγκεκριμένων βεβαίως ειδικοτήτων με τους βιβλιοθηκονόμους μπορεί αυτή να αποφέρει και θετικά αποτελέσματα για τις υπηρεσίες αυτές. Όμως η πλήρης υποκατάσταση των βιβλιοθηκονόμων και των αρχαιονόμων από τους εκπαιδευτικούς νομίζουμε ότι απαξιώνει τον κλάδο της βιβλιοθηκονομίας και της αρχαιονομίας και, αν θέλετε, υποβαθμίζει και την ίδια τη βιβλιοθήκη, την εθνική και τις δημόσιες και τα γενικά αρχεία του κράτους. Οι προκηρύξεις στις οποίες αναφερθήκατε, μιλώντας για 2 άτομα, για 3 άτομα, για 7 άτομα, για 8 άτομα, είναι φανερό ότι αποτελούν σταγόνα στον ωκεανό, καθώς
Η κυβέρνησή σας τώρα, πριν από λίγες εβδομάδες, προκήρυξε περίπου 400, όχι προκήρυξε, προέβη σε 400 περίπου αποσπάσεις. Άρα φανταστείτε πόσο μεγάλες είναι οι ανάγκες. Από ό,τι φαίνεται δεν είναι στον προσανατολισμό σας η ουσιαστική λύση αυτού του προβλήματος. Κάθε χρόνο με τις απαντήσεις σας το τενεκεδάκι το πηγαίνετε και λίγο παραπέρα και συνεχίζετε αυτή η απαράδεκτη. Έχετε φαίνεται ως κυβέρνηση άλλες προτεραιότητες και αυτό φαίνεται και μόνο τα τεράστια πλεονάσματα που εσείς υπερηφανεύεστε ότι εξοικονομήσατε και δεν το αμφισβητούμε, πάνω από 4 δις του προϋπολογισμού για φέτος, νομίζουμε ότι ένα μικρό μέρος θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για να γίνουν, για να καλυφθούν αυτές οι θέσεις, αλλά ούτε αυτό δεν κάνετε, δεν το επιτρέπει η πολιτική σας. Ευχαριστώ. Κυρία Υπουργέ, έχετε το λόγο για δευτερολογία σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Απλώς θα ξανατονίσω ότι οι διαδικασίες για να είναι αδιάβλητες στους διορισμούς της προσλήψης χρειάζεται παρέμβαση του ΑΣΕΠ και ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι αυτό είναι χρονοβόρο. Όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι ανέλαβε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός πρωτοβουλία ώστε να επιταχυνθούν, όχι σε βάρος όμως του αδιάβλητου αυτών των διαδικασιών. Τώρα θα πω πολύ σύντομα και κουραστικά, αναγκαστικά αναφέροντας νούμερα, γιατί αυτό με ρωτάτε, κύριε συνάδελφε. Τις μετατάξεις οι οποίες έχουν γίνει μέσω του Εθνικού, του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητος και έχουν μεταταχθεί στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος με αποφάσεις του Υπουργείου μας 18 υπάλληλοι διαφόρων ειδικοτήτων, εκ των οποίων ένας υπάλληλος στον κλάδο ΠΕ και 9 υπάλληλοι στον κλάδο ΤΑΦΕ βιβλιοθηκονόμων. Στις δημόσιες βιβλιοθήκες με αποφάσεις του ΥΠΕΘΑ 47 υπάλληλοι διαφόρων ειδικοτήτων, εκ των οποίων 3 υπάλληλοι στον κλάδο ΠΕ και 8 υπάλληλοι στον κλάδο ΤΑΦΕ βιβλιοθηκονόμων. Στα Γενικά Αρχεία του Κράτους, πάλι με απόφαση του ΥΠΕΘΑ, 12 υπάλληλοι διαφόρων ειδικοτήτων, 4 υπάλληλοι στον κλάδο ΠΕ αρχαιονόμων και βιβλιοθηκονόμων. Με αποφάσεις πάλι του ΥΠΕΘΑ έχουν μεταταχθεί στα Γενικά Αρχεία του Κράτους 36 υπάλληλοι διαφόρων ειδικοτήτων, εκ των οποίων 6 είναι του κλάδου ΠΕ αρχαιονόμων και ένας υπάλληλος του κλάδου ΤΑΦΕ ταξινόμων. Με την έκδοση του νόμου 46-10 του 19, στις διατάξεις του, με την έκδοση του νόμου αυτό ορίζονται με τις διατάξεις του, ορίζεται η νέα οργανωτική δομή των Γενικών Αρχείων του Κράτους. Αποκαταστάθηκαν οργανικές θέσεις κέριων κλάδων για τη λειτουργία τους, όπως ήταν οι τάξεις ΠΕ αρχαιονόμων, οι οποίες είχαν καταργηθεί αυτοδίκαια σε εφαρμογή ενός παλαιότερου νόμου του 11. Κάθε προσπάθεια καταβάλλεται να καλυφθεί σε προσωπικό των βασικών κλάδων, όπως είναι αρχαιονόμοι, βιβλιοθηκονόμοι, όπως είναι επίσης οι ταξινόμοι. Και για την προσωρινή κάλυψη των αναγκών που και εσείς διαπιστώσατε και πράγματι υπάρχουν, γίνονται αποσπάσεις εκπαιδευτικών, ποτέ σε βάρος της λειτουργίας της εκπαίδευσης, πάντοτε με την προϋπόθεση ότι αυτή δεν διαταράσσεται. Και ο λόγος που γίνονται οι αποσπάσεις των εκπαιδευτικών είναι και οι εκπαιδευτικές δράσεις που γίνονται στα ιδρύματα αυτά, οι επισκέψεις μαθητών και μαθητριών του υπαστηματολογία, που επιβάλλουν και την παρουσία εκπαιδευτικών. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.